Παράκληση να λυπηθούν το γιο του και να του συμπεριφερθούν σαν να ήταν αδελφός τους έκανε ο πατέρας του Ιορδανού πιλότου, ο οποίος απήχθη από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Ο πιλότος Μουάθαλ Κασάμπεθ έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών όταν το πολεμικό αεροσκάφος του συνετρίβει βόρειο-ανατολικά της Συρίας την παραμονή των Χριστουγέννων. Κάνω παράκληση στα αδέλφια της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους να τους συμπεριφερθούν σαν να ήταν αδελφός τους και προσεύχονταν μαζί τους ανήμερα της επετείου του προφήτη Μοχάμεντ, δήλωσε ο πατέρας του απαχθέντος. Ο 26χρονος πιλότος, ο οποίος προέρχεται από επιφανή οικογένεια Σουνιτών Μουσουλμάνων της Ιορδανίας, είναι ο πρώτος όμηρος των Αμερικανικών Συμμαχικών Δυνάμεων που πολεμάει τους τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την συντριβή του αεροσκάφους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηγείται αντιπροσωπείας χριστιανών θρησκευτικών ηγετών με σκοπό την απελευθέρωση του πιλότου.